Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή του Καρπενησίου για την φιλοξενία. Το Καρπενήσι είναι ένας τόπος με παράμιλη ομορφιά. Είναι σχετικός με την κτηνοτροφία. Έχει προοπτικές να παράξει προϊόντα, ήδη παράγει, αλλά ακόμα περισσότερο προϊόντα ποιότητας. Και στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία, η οποία θεραπεύει την επιστήμη της ζωικής παραγωγής, θεώρησε το Καρπενήσι ως έναν κατάλληλο τόπο για να κάνει το 38ο συνέδριό της. Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Το ενθαρρυντικό είναι ότι έχουμε συμμετοχή από νέα παιδιά, φοιτητές. Υπολογίζουμε ότι έχουμε περίπου τους 120 φοιτητές. Είναι ένας σημαντικός αριθμός γιατί και η εταιρεία επιζητεί την ανανέωσή της με νέα μέλη, νέους γεωτεχνικούς που μετά τη λήψη του πτυχίου τους θα υπηρετήσουν τη ζωική παραγωγή. Ποια είναι τα βασικά θέματα που θα τεθούν επιτάπητος? Τα βασικά θέματα, η επιστήμη της ζωικής παραγωγής, όπως γνωρίζετε, πραγματεύεται τα αντικείμενα της διατροφής, της γενετικής, των υδατοκαλλιεργειών, περιβάλλοντος, επιπτώσεων της ζωικής παραγωγής στο περιβάλλον, κυκλικής οικονομίας και άλλα θέματα τα οποία είναι επίκαιρα, είναι επιστημονικά και έχουν να κάνουν με νέα γνώση που δημιουργείται από τους Έλληνες ερευνητές. Καταρχάς είναι χαρά μας και τιμή μας το Πανελλήνιο Συνέδριο Ζωοτεχνικής Εταιρείας να πραγματοποιείται στην Ευρανία και στο Καρπενήσι. Είναι ένα σημαντικό συνέδριο που έχει σχέση και με τον τόπο μας, με την έννοια ότι ο νομός μας σε ένα σημαντικό βαθμό είναι και κτηνοτροφικός. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι θα ακουστεί, τι ισχύς θα ακούσουμε και τι προτάσεις μπορεί να γίνουν ώστε η κτηνοτροφία, η ελεύθερη κτηνοτροφία να καταστεί βιώσιμη. Είναι βιώσιμη η κτηνοτροφία της Βρετανίας? Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία και εμείς θα αναφέρουμε ως Περιφερειακή Ενότητα αλλά και η κτηνίατρη των υπηρεσιών μας και ήδη σε κουβέντα που είχαμε κάποιους καθηγητές το πρόβλημα δεν είναι μόνο τοπικό στην Βρετανία. Είναι γενικό ότι υπάρχει μια φθήνουσα σημαντική πορεία της ελεύθερης κτηνοτροφίας, ειδικά της εγωπροβατοτροφίας, το οποίο πρέπει και να το δουν σοβαρά οι κυβερνώντες και τα Υπουργεία αλλά και όλοι μας, αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και τους τρόπους που μπορεί νέοι άνθρωποι με συγκεκριμένα κίνητρα από την πολιτεία αλλά και από τον τόπο μας να ασχοληθούν με το επάγγελμα αυτό και να αναζωογονηθεί και να φτάσουν σε ένα καλύτερο επίπεδο, διότι όλα τα προϊόντα αυτά είναι σημαντικά όχι μόνο για την διατροφή μας, είναι προϊόντα τα οποία έχουν προστιθέμενη αξία, ποιοτικά και καθαρά βιολογικά προϊόντα που συνδέονται και με το δευτερογενή, με τη μεταποίηση και μπορεί αυτό να δώσει σημαντικά κίνητρα στον τόπο μας αλλά γενικώς και στην Ελλάδα. Ξεκινάει σήμερα στο Καρπενήσι το συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας, ένα επιστημονικό συνέδριο. Είναι συνέδρια από όλη την Ελλάδα που έρχονται. Κάθε χρόνο γίνεται και σε διαφορετική περιοχή με σκοπό να γνωρίσουμε τις κατατόπου περιοχές, τόσο οι σύνεδροι όσο και οι φοιτητές που παρακολουθούν κάθε χρόνο το συνέδριο. Και δίνεται η δυνατότητα και να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, επιστημονική γνώση, να γνωρίσουμε τους τόπους, ήθη, έθιμα, παραδόσεις και ό,τι άλλο μπορεί να φανεί χρήσιμο στον καθέναν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Τα βασικά θέματα του συνεδρίου είναι κυρίως επιστημονικές εργασίες, έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, τόσο από φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή διδάκτορες και καθηγητές, που ο καθένας με τη σειρά του παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ερευνών του. Με σκοπό τη διάχυση αυτής της γνώσης σε όλους τους ενδιαφερόμενους γεωπόνους ζωοτέχνες που μπορούν να τους φανούν χρήσιμα όλες αυτές οι πληροφορίες και οι γνώσεις στη δουλειά που πραγματοποιούν, είτε ως ιδιώτες είτε ως δημόσιοι υπάλληλοι. Και οι μένει φοιτητές έχουν την ευκαιρία να έχουν την εμπειρία της παρουσίασης, της εργασίας τους, της συμμετοχής σε ένα επιστημονικό συνέδριο όπως γίνεται και τι πραγματοποιείται. Πιστεύουμε ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο η φιλοδοξία και των διοργανωτών είναι να ξεκινήσει μια συζήτηση
για το πώς μπορεί να στηριχθεί καλύτερη ορεινή κτηνοτροφία, η οποία σήμερα βρίσκεται σε φάση υποχώρησης. Ειδικά ο δικός μας ο νομός, με τη φοβερή φυτοποικιλότητα των λιβαδιών του, με τις αμόλυντες περιοχές του, με τη χαμηλή διείσδυση του ανθρώπινου παράγοντα, με τους λίγους δρόμους και τους αιώνες παραδοσιακής σχέσης με την εκτατική κτηνοτροφία, πιστεύω ότι διαθέτει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για να παράγει προϊόντα ποιοτικά που θα συμβάλλουν στην υγεία του καταναλωτή και μπορούν να έχουν μια καλύτερη απόδοση όσον αφορά το εισόδημα. Ταλανίζεται βέβαια προβλήματα εκτενοτροφίας στον νομό μας, όπως είναι το μεγάλο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές των προϊόντων επειδή πιέζονται από τους εμπόρους πολλές φορές η παραγωγή και το ζήτημα που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια με τις κάρτες παράξεις. Κάνουμε μια προσπάθεια και η Περιφερειακή Ενότητα Βρετανίας και το επιστημονικό δυναμικό της ΔΑΟΚ και το Πανεπιστήμιο εδώ, τη διδασιολογία, και να μελετήσουμε και να προτείνουμε, αλλά είναι θέμα πια πολιτικής βούλησης, να πάρθουν αποφάσεις ώστε να στηριχθεί πραγματικά εκτατική κτηνοτροφία, η οποία είναι το μοναδικό απόλυτα βιώσιμο σύστημα εκτροφής, το οποίο κράτησε τη χώρα μας στις πιο δύσκολες περιόδους, ακόμα και στην κατοχή, ακόμα και στον πόλεμο, και μπορεί να εξασφαλίσει διατροφική επάρκεια στο λαό μας.